Σήμερα θα τεκμηριώσω γιατί ψήφισα αρνητικά σε τρία θέματα που είχε το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαν να κάνουν με τα με λειτουργία της λίμνης, με αδειοδότηση στα καράβια που υπάρχουν μέσα με δύο άδειες ταξί. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο ζήτημα που εγείρω εγώ είναι το θέμα της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι θεωρώ ότι δεν έχουμε διασφαλίσει, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Δηλαδή, okay, αδειοδοτούμε δύο ταξί να δουλεύουν μέσα στην λίμνη. 3 η ώρα το βράδυ, το χειμώνα με αέρα, θα πάρει κάποιο τηλέφωνο και θα μπει μέσα η βάρκα. Ποιο ελέγχει τις καιρικές συνθήκες? Δεν έχει γίνει καμία τέτοια μελέτη, πρόβλεψη, μας περιπτώσει. Όχι αναγκαστικά μελέτη, γιατί τα έχουμε βαφτίσει όλα μελέτες. Και πριν από αυτό, θα πω, επειδή ο χρόνος στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πολύ λίγος και είμαστε υποπίεση, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τα θέματα, θα σας πω ότι αρχικά, ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, μας στέλνουν ελλειπείς πληροφορίες. Αναγκάστηκα να τους στείλω email και να τους ζητήσω έξτρα πρακτικά. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή το ότι δεν γνωρίζουν κάποια νέα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου το τι έχει συμβεί πριν. Επίσης, το είπα και στο Συμβούλιο ότι αυτό έπρεπε να είναι ένα θέμα του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβούλιου, που να έχει λυθεί πριν. Δεν μπορεί να χρονίζουν και να σέβονται όλα αυτά τα θέματα. Και δεν μας έστειλαν και αποφάσεις του τι έχει γίνει, δηλαδή το διαγωνισμό για τα δύο ταξί. Ξαναλέω, το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο Συμβούλιο να δοθούν άδειες δύο ταξί. Το κύριο, γιατί ήταν και άλλα θέματα, το σπάσαν σε τρία, ήταν να δώσουν παράταση, χρονική παράταση σε κάποια είδη καραβάκια που είναι μέσα στη λίμνη. Δεν μας στείλαν λοιπόν αποφάσεις όπως είναι ο διαγωνισμός. Δεν είχα στα χέρια μου, είμαι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν είχα το διαγωνισμό. Δεν είχα το κανονιστικό πλαίσιο της λίμνης. Μόνο κάποιες αποφάσεις που τις βαφτίζουν κανονιστικό πλαίσιο και είναι αστεία, δηλαδή γραμμένες κατά τη γνώμη μου πρόχειρα για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και ελπίζω να μην το βρούμε μπροστά μας, να μην έχουμε κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα στη λίμνη και ψάχνουμε μετά να βρούμε ποιος φταίει και τι φταίει. Γιατί μετά, μόλις σηκώσουμε το χαλάκι, θα βρούμε από κάτω άγματα και θάματα. Λοιπόν, η δική μου αντίληψη, να σας βάλω λίγο χρονικά τι έχει γίνει. Μέχρι το 79 είχαν δοθεί 12 άδειες στη λίμνη, μία δόθηκε το 89 για τα καραβάκια που κάνουν τη διαδρομή, μόλις νησί. Αυτή είναι και η μόνη ουσιαστικά που γίνεται. Είπαμε 12 μέχρι το 79, μία το 89, μία το 99 και δύο τώρα δόθηκαν το 24 προεκλογικά, τον Αύγουστο του 24, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι με αιτήσεις που τις ζητούσαν πάρα πολύ καιρό. Αν θυμάστε, υπήρχε στο Μόλο καραβάκια με πανό πάνω, δεν μας δίνουν άδεια. Και θυμήθηκε ο κύριος Κατρημάνης να δώσει τις άδειες τον Αύγουστο, να κάνει Περιφερειακό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 23, δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και επειδή μετά ζήτησαν 4 άδειες, σας κάνω μια περίληψη του θέματος, έδωσε τις δύο να κάνουν την κανονική διαδρομή και του μένουν άλλοι δύο για να ικανοποιήσει, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η αντίληψη του θέματος, για να ικανοποιήσει τις άλλες δύο, τις έκανε άδειες ταξί. 4 ζητούσαν, οι 2 τα είχαν επίσης τα καράβια, οι άλλοι 2 δεν τα είχαν. Επίσης να πω ότι δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο, δεν υπάρχει κάποια μελέτη συγκεκριμένη υδροχωρητικότητας της λίμνης, πόσα καράβια χωράει. Και δεν συζητάω για τα υπόλοιπα θέματα που τώρα έχω φέρει και στη λογοδοσία της λίμνης σχετικά με περιβαλλοντικά και ποιος στο τέλος κάνει κουμάντο, ποιος αποφασίζει για αυτή τη λίμνη. Να πω επίσης ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκείνο του Αυγούστου του 23, οι παρατάξεις που συμμετείχαν τότε στο Συμβούλιο αναφορικά με τα κριτήρια λέγανε ο Θεός να τα κάνει κριτήρια και για την άδεια των ταξί και ότι όλη η διαδικασία βάζει από παντού. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των υπόλοιπων παρατάξεων. Υπάρχει, ξαναλέω, έλλειψη διαχειριστικής μελέτης χωροικανότητας και κινήθηκαν επίσης διαδικασίες χωρίς να υπάρχουν σκάφη, με το θα. Δηλαδή, θα μπορούσα κάλλιστα εγώ να πάω και να κάνω μια αίτηση. Θα μου έδιναν και εμένα. Εδώ μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Εγώ πραγματικά θα κρατήσω το φάκελο με την ευχή να μην συμβεί κανένα ατύχημα ή κανένα δυστύχημα. Αλλά αν συμβεί κάτι, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα που έχουν χειριστεί αυτή την κατάσταση: ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γοργόλης και ο κ. Σιόλος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πραγματικά, αν χειρίζονται έτσι τα θέματα της λίμνης, κατά τη γνώμη μου είναι άκρος επικίνδυνοι. Λοιπόν, γεννώνται πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα πω λίγο και στο ζουμί της υπόθεσης το θέμα τώρα. Επειδή ένα από τα θέματα ήταν να δοθεί παράταση, έχουν τα καραβάκια στη λίμνη είναι πάρα πολύ παλιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανά να δεν περνάνε όλους τους ελέγχους.
Αυτή η περιφερειακή αρχή έβαλε κάποια όρια χρονικά, ότι μπορούν να αντέξουν τόσα χρόνια. Και μας έστειλαν και μία λίστα, στην οποία φαίνεται η παλαιότητα όλων αυτών των καραβιών. Οπότε θέλουν σε αυτό το συμβούλιο να δώσουν μία παράταση σε αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι μετά το 2028, ουσιαστικά φεύγουν εκτός από τα 16 πλεούμενα σύν τις δύο άδειες ταξί που είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 18 αδειοδοτημένα καραβάκια στη λίμνη. Μετά το 28, με τα συγκεκριμένα δεδομένα, θα μένουν 4-5. Τι θα γίνει μετά? Θα επαναδειοδοτήσουμε τους παλιούς? Θα αλλάξουμε τον κανονισμό λειτουργίας? Και επίσης, πολύ σωστά είπε ένας δικηγόρος του συλλόγου των ανθρώπων που έχουν το καράβι, ότι ένα καράβι μειολογήθηκε το 79, δεν σημαίνει ότι είναι το 79. Μπορεί να έχει αλλάξει ο άνθρωπος μηχανή, μπορεί να έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να έχει καινούργια μηχανή πάνω. Λοιπόν, δεν έχουν. Είναι αυτή η επικινδυνότητα να μείνει η λίμνη με μόλις ελάχιστα καραβάκια μετά το 2028. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ποιος μπορεί να πάρει άδεια από εδώ και πέρα. Θα ξανακάνουν προκήρυξη ή μήπως αυτοί οι δύο άνθρωποι κλειδώνουν, που πήραν τα ταξί, κλειδώνουν τις δύο θέσεις και έληξε, εσά ή θα είναι δικές τους οι άδειες. Διαβάζοντας πάρα πολύ το θέμα, είδα ότι στα κριτήρια που είχαν, που κατά τη γνώμη είναι αστεία τα κριτήρια, έγραφε την οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, κριτήριο για να δοθεί η αδειοδότηση ήταν η οικονομική κατάσταση. Χωρίς να λέει τώρα ζητούσε κάτι, ζητούσε κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα, πάνω από ένα εισόδημα, τίποτα. Η οικονομική κατάσταση. Αλλά δεν ελέγξαμε και την οικονομική κατάσταση των προηγούμενων που είναι ήδη μέσα στη λίμνη. Και γιατί να είναι η οικονομική κατάσταση τεκμήριο? Επίσης, δεν μου απάντησαν και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν η άδεια μεταβιβάζεται ή όχι. Είναι δυνατόν να δίνουμε δύο άδειες χωρίς να ξέρουμε αν μεταβιβάζονται ή όχι? Και επίσης, είναι ατομικές οι άδειες? Μπορεί να είναι κάποιος πίσω από αυτή την αδειοδότηση? Μπορώ εγώ αύριο με το που πήρα την άδεια να ουσιαστικά αποκτά μια αξία αυτή η άδεια, να την πουλήσω? Ήταν ερωτήματα που δεν μπόρεσε να μου απαντήσει ο κύριος Βορβόλης, που χειριζόταν και θέμα εκ μέρους της Περιφέρειας και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως επίσης, εγώ διαφωνώ και για την εντοπιότητα και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχει εντοπιότητα. Οκ, συμφωνώ ότι οι άνθρωποι που μένουν στο νησί έχουν σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά η λίμνη δεν είναι μόνο το νησί. Η λίμνη είναι και το Πέραμα, είναι και οι Γιαννιώτες, είναι και οι Λουγκάδες και η λίμνη είναι των πάντων. Δεν είναι μόνο των νησιωτών, κατά τη γνώμη μου. Και στενοχωρώ τους ανθρώπους από το νησί. Λοιπόν, εγώ δεν είδα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τη διαδικασία αδειοδότησης. Τα κριτήρια του διαγωνισμού, κατά τη γνώμη μου, είναι μνημείο φωτογραφικής διαδικασίας. Δόθηκαν επίσης, ξαναείπα, χωρίς να υπάρχουν σκάφη. Και το ερώτημα είναι πρώτα η άδεια και μετά το σκάφος ή πρώτα το σκάφος και μετά η άδεια? Εδώ θα σας πω ότι έγιναν και οι δύο οι περιπτώσεις, από όσο το έψαξα. Υπήρχαν κενά μέσα, ακόμη και στα έγγραφα που μας έχουν σταλθεί. Αλλού έλεγε ότι τα ταξί αυτά θα έχουν 10 άτομα, και αλλού μετά στην επόμενη διαδικασία ήταν 15. Και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία κανείς δεν θα ελέγξει αυτό το πράγμα. Και εγώ με το φτωχό μυαλό μου λέω, αυτοί οι άνθρωποι αγόρασαν καράβια χωρητικότητας μέχρι 15 ατόμων ή αγόρασαν μέχρι 50 ατόμων και απλά θα έχουν άδεια να βάλουν μέχρι 15. Ερωτήματα που δεν μπορούμε να διοδοτούμε χωρίς να έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις. Και ο κύριος Σιόλος της εισηγής του έλεγε πως κανένα καράβι δεν θα μπει στη λίμνη χωρίς προηγούμενη άδεια. Αλλά θα διοδότησαν πριν δύο που ήταν ήδη στη λίμνη, και να χρησιμοποιήσω και τους όρους τους, θα πρέπει πρώτα πριν καθελκυθούν να αδειοδοτηθούν. Όμως, στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αδειοδοτήσει. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Πάμε στις λειτουργικές απορίες. Μιλάμε για ταξί. Τους καλώ 2 η ώρα το βράδυ. Είναι υποχρεωμένοι να έρθουνε? Ούτε αυτό περιγράφεται κάπου. Ούτε αυτό δόθηκε απάντηση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 45 ευρώ στη διαδρομή. Ένα άτομο, δηλαδή, αν το πάρω μόνος μου, θα πληρώσω 45. Αν το πάρουν 5, θα γίνει η διαίρεση του 45 δια 5, θα πάει 9 ευρώ το άτομο. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε, φαντάζομαι όμως ότι είναι έτσι. Επίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που το αφήνουν τελείως χαλαρό, ασαφές, με διαφορετικές ερμηνείες. Γράφει μέσα ότι αυτά τα καραβάκια τώρα είπανε θα είναι στο Πέραμα, η βάση τους, θα κάνουν διαδρομή Πέραμα νησί και νησί Ιωάννα. Αλλά λέει, το νησί Ιωάννα θα εκτελείται σε διαφορετική γραμμή. Τι εννοούν διαφορετική γραμμή? Δηλαδή, αν κάποιος ξεκινάει από το Μόλο, πάει προς το νησί και κάνει τον κύκλο του νησιού, είναι διαφορετική γραμμή? Απουσία των καιρικών συνθήκων και το ποιος αποφασίζει για το πότε μπαίνουν αυτά τα καραβάκια, πότε λειτουργούν.
Και επειδή δεν φωνάζουμε για να φωνάζουμε και θέλουν να έχουμε προτάσεις, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει σύγκληση ειδικής επιτροπής διαχείρισης της λίμνης. Η οποία το πρώτο της μέλημα θα πρέπει να είναι η επαναφορά της λίμνης στην πρώτερη κατάσταση. Και δεύτερο μέλημα, όλο ό,τι έχει να κάνει λειτουργικά γύρω από τη λίμνη με τους ανθρώπους που ζουν από τη λίμνη, που δραστηριοποιούνται πάνω στη λίμνη. Είναι και άλλη μια ερώτηση, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν. Α, ναι, το θυμήθηκα. Περιγράφουν η ασάφεια στο μεγαλείο τους. Λένε ότι θα ελιμενίζονται από τη μεριά εδώ, είτε στην πλατεία Μαβίλη, είτε στο 12. Ποιο 12, δεν έχει λιμάνι το 12. Το 12 είναι η γωνία. Επίσης είναι ασαφές στο που ακριβώς θα είναι αυτά τα καραβάκια όταν θα έρχονται προς τα Γιάννενα. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισε αρνητικά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που ήμουν ο μόνος που ψήφισε αρνητικά. Δηλαδή ψήφισε θετικά όλη η παράταξη του κ. Καθημάνη. Δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε η παράταξη του κ. Στέφου και του κ. Ζούμπα. Κάποιοι δήλωσαν παρόν το ΚΚ. Νομίζω και η παράταξη οι ορίζοντες. Αλλά δεν περίμενα να είμαι ο μόνος μου που θα πω όχι. Και ο λόγος που λέω όχι, είπαμε, θέμα ασφάλειας, θέμα διαχείρισης της λίμνης και θέμα διαδικασιών. Μεγάλη ασάφεια στις διαδικασίες και επίσης αυτό το θέμα έχει τρομερές προεκτάσεις. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι αυτό που προσπαθεί να μας παρουσιάσει ο κύριος Γοργόλης, που ο κύριος Καθημάνης εκτέλεσε, θυμήθηκε να εκτελέσει προεκλογικά, βάζοντας τον κύριο Γοργόλη και τον κύριο Σκιόλο να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και να ικανοποιήσει τους πάτες.